Υπογραμμίζουμε στα παιδιά ότι η νόσος δεν έχει εξαφανιστεί, όμως άμα συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί, να τηρούμε τα βασικά, τα πολύ βασικά μέτρα προστασίας και του εαυτού μας και των άλλων, θα μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή την λειτουργία, δηλαδή χωρίς περιοριστικά μέτρα. Είναι η ευκαιρία να θυμηθούμε λοιπόν, και αυτό θα γίνει στα σχολεία, την κύρια αποστολή του σχολείου, ότι στο σχολείο ερχόμαστε για να μάθουν τα παιδιά γράμματα, για να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, πρωτοβουλίες να αναπτύξουν, και καλούμε τα παιδιά και τους γονείς να αξιοποιήσουν τους και τις εκπαιδευτικούς που έχουμε. Έχουμε αξιόλογο εκπαιδευτικό προσωπικό στην Κύπρο, και στην μέση και στην δημοτική εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες. Σήμερα ξεκίνησε η μέση εκπαίδευση και βεβαίως χαιρόμαστε στο Υπουργείο, γιατί όλες οι προσπάθειες που έγιναν στο προηγούμενο διάστημα στο Υπουργείο Παιδείας, ο μήνας Ιούλιος και ο Αύγουστος δεν είναι μήνας διακοπών. Όλες οι προετοιμασίες έχουν αποδώσει, τα σχολεία είναι στελεχωμένα. Εκεί όπου υπάρχουν ένα-δυο προβλήματα θα τρέξουμε να τα λύσουμε, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε τη σχολική χρονιά. Οι στόχοι φέτος, εκτός από τους μόνιμους στόχους του σχολείου, που είναι η διατήρηση της μνήμης και της αγωνιστικότητας σε μια κατεχόμενη πατρίδα, εκτός από αυτό έχουμε φέτος σαν στόχους την ευαισθητοποίηση σχετικά με την περιβαλλοντική συνείδηση. Ζούμε στα χρόνια της κλιματικής κρίσης.